του ΠΑΟΚ την ομάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Ατσαλώνουν την ψυχή μας οι χιλιάδες οπαδοί μας, γιατί τέτοια ενδεκάδα δεν υπάρχει σ' άλλη ομάδα. Πρώτοι θα ανακηρυχτούμε και στο μάτι θα τους μπούμε. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ρε μου το όνομά σου και στο πέρασμα. Λουκά, έφυγες από τον ΠΑΟΚ του 2004. Πέντε. Έλα, συγγνώμη. Πέντε. Και ήρθες στον ΠΑΟΚ του 2014. Για να τιμηθείς. Έτσι, με την πρώτη ματιά, ποιες είναι οι αλλαγές που βλέπεις? Εντάξει, καμία σχέση. Έχω έρθει και πέρσι μια φορά, αλλά τώρα ξαναγήθηκα και στους χώρους εδώ πέρα. Δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Έγινε ένα σύγχρονο γήπεδο πλέον η Τούμπα και φυσικά τα συναισθήματα για μένα από την ώρα που πάτησε το πόδι μου μαζί με τα παιδιά μέσα στο γήπεδο ήταν κάτι, έτσι, ένα πολύ ευχάριστο συνέστημα και μια μεγάλη συγκίνηση για μένα. Και τότε και τώρα ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι μεγάλη ομάδα. Θέλω να πάμε λίγο όμως σε εκείνη την εποχή, όχι τόσο μακρινή εποχή, δεν μιλάμε ούτε για 10 χρόνια. Τι αλλάζει, τι αλλάζει στις απαιτήσεις όταν μια ομάδα τα έχει όλα οργανωμένα όπως σήμερα, με τέτοιες αλλαγές, και τι διαφορετικές απαιτήσεις είχατε εσείς τότε όταν δεν είχατε τόσες πολλές? Οι απαιτήσεις είναι ίδιες. Τι τότε, τι τώρα, τι πιο πριν, τι αργότερα, δεν αλλάζει κάτι στον ΠΑΟΚ. Οι απαιτήσεις είναι ίδιες. Οι αγωνιστικές απαιτήσεις είναι ίδιες. Μπορεί και τότε να υπήρχαν κάποια προβλήματα, τουλάχιστον σε θέματα οργάνωση, σε θέματα οικονομικά, αλλά οι απαιτήσεις μέσα στο γήπεδο είναι ίδιες. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Πάντα πρέπει να παίζει στο γήπεδο για να κερδίζει, ακόμα και σε φιλικό. Οπότε οι στόχοι και οι απαιτήσεις της ομάδας είναι μεγάλες. Δεν αλλάζει κάτι. Συνεχίζει το ίδιο το πράγμα. 6 χρόνια, πώς μπορείς να μείνεις σε μια ομάδα με τέτοιο βάρος φανέλας? Πολύ δύσκολο, πολύ υπομονή. Και όχι υπομονή, αλλά και μεγάλη χαρά να είσαι σε ένα τέτοιο σύλλογο. Παρόλο ότι χρειάζονται και ψυχικά αποθέματα για να αντέξει σε αυτές τις ομάδες, γιατί έχουν πάρα πολύ πίεση. Οι στόχοι είναι πάντα μεγάλοι. Οπότε πρέπει να είσαι γρήγορος και να βάζεις τον εαυτό σου, δηλαδή να δουλεύεις τα κόκκινα. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις και να είσαι για τέτοιες ομάδες. Εγώ όχι μόνο το χάρηκα, αλλά τώρα που μου περάσει τα χρόνια, θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Πραγματικά ήταν κάτι συγκλονιστικό τα χρόνια που πέρασα. Έτσι γρήγορα, αν σου ζητήσω να θυμηθείς, τι θα θυμηθείς πιο πολύ, τα κύπελλα? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από τα κύπελλα, οι καθημερινοί, έτσι, οι συνθήκες, οι καθημερινές με τα παιδιά, με την ομάδα, ο τρόπος ζωής, το να παίζεις στον ΠΑΟΚ, η αντιμετώπιση του κόσμου. Πάρα πολλά πράγματα σου μένουν και εντάξει, το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά μου τώρα, έτσι, που σήμερα ήρθαν και μαζί μου, έτσι, θέλουν να αρχίσουν να καταλάβουν και αυτοί τι σημαίνει να έχεις περάσει από τον ΠΑΟΚ και να είσαι μέλος αυτής της οικογένειας, γιατί εγώ αισθάνομαι μέλος αυτής της οικογένειας. Όποιον είπα ότι θα τιμηθεί σήμερα ο Λουκάς ο Καραδήμος, γελούσε μόνος του. Γελούσε γιατί ξέρουν όλοι ότι εκείνη την περίοδο, όλη την εξαετία, ήσουν αυτός που δεν τους άφηνε σε χλωρό κλαρί. Εντάξει, υπάρχουν προσωπικές στιγμές στα αποδυτήρια μέσα που κάποιος συνήθως, όπως θα υπάρχει και τώρα κάποιο ανάλογο παιδί, εντάξει, τότε ήμουν εγώ. Τι να πρωτοθυμηθώ, πολύ ωραίες στιγμές, πολλές πλάκες, πολλά πειράγματα, άπειρα πράγματα, εντάξει. Πραγματικά περνάγαμε πολύ ωραία, ήμασταν και πολλοί Έλληνες τότε. Αλλά και όποιος ξένος ερχόταν, το βάζαμε αμέσως το κλίμα, πάντα με τον καλό τρόπο. Τον Παντελή, γιατί τον έλεγες κοντό τον Κωνσταντινίδη? Γιατί τον έλεγα κοντό? Τώρα σήμερα ήρθε και με να μετρηθεί, αλλά εντάξει, είμαι 2 πόντους παραπάνω ακόμα. Παραμένω. Και τον Γεωργιάδη, γιατί του πέτωσε μπανάνα στο αυτοκίνητο? Εντάξει, τα έχετε μάθει όλα, εντάξει. Εντάξει, υπάρχουν πολλές στιγμές που έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία και εγώ τα θυμάμαι και γελάω μόνος μου καμιά φορά. Ποιο θυμάσαι πιο πολύ και γελάς? Με ποιον πείραζες πιο πολύ και δεν άντεχε?
Εντάξει, πάρα πολύ πήραζα το Γιασεμάκη. Εντάξει, όλοι ξέραμε ότι ήταν λίγο, όχι ιδιαίτερο, αλλά τον έλεγα έτσι. Τον πήραζα πάρα πολύ για την ομορφιά του. Εντάξει, δεν υπάρχει για το Γιασεμί. Και πολλά άλλα παιδιά τώρα. Τι να πρωτοθυμηθώ, όπως το Ντετράτζε. Ντετράτζε γιατί? Ήρθε σε ένα μήνα μέσα και άνοιξε μαγαζί. Δεν ήξερα να γίνει αυτό. Σε ένα μήνα μέσα ήρθε, δεν ήξερε τη γλώσσα και άνοιξε μαγαζί. Και το κλείσε σε πόσο καιρό? Σε ένα μήνα και το είχα πει εγώ. Να μην το ανοίξει, να το κλείσει. Εντάξει. Πολλά πράγματα. Ποιο σου έχει λείψει πιο πολύ, ποιον δεν βλέπει, με ποιον δεν έχει επικοινωνία και αντίστοιχα με ποιον μιλά πιο συχνά? Εντάξει, σίγουρα μιλάω πάρα πολύ με τον Παντελή, τον Κωνσταντινίδη, με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, με τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Μιλάω με τα παιδιά που ήμασταν πιο πριν και μάλιστα και είναι και ευκαιρία αυτό. Είναι και ευκαιρία τώρα, θα ήθελα να το πω αυτό, γιατί τυχαίνει σήμερα να είμαι εδώ πέρα και έχουν εκφράσει την επιθυμία όλα τα παιδιά αυτά που πήραμε το κύπελλο τότε. Αν μπορούμε να το μεταφέρουμε και στη διοίκηση, να κάνουμε ένα φιλικό παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό το σε συνεννόηση, να μαζευτούμε και να θυμηθούμε τα παλιά και να προσφέρουμε κάτι κι εμείς. Χαρά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκά. Ευχαριστώ για όλα.